Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τον Αύγουστο της περασμένης χρονιάς, όταν η χώρα μας επιτέλους είχε μια καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, ξεκίνησε μια νέα περίοδος. Μια νέα περίοδος για τη χώρα μας, για τον ελληνικό λαό, για την οικονομία και για την κοινωνία. Η έξοδος από τα μνημόνια και ο τρόπος που έγινε δεν ήταν δεδομένος. Δηλαδή έγινε μέσα από μια συγκεκριμένη διαπραγμάτευση που αφενός εξασφάλισε να είναι καθαρή έξοδος, χωρίς άλλου τύπου μνημονιακές μεσοβέζικες λύσεις που όπως γνωρίζουμε υπήρχαν στο τραπέζι και αφετέρου με μια ρύθμιση για το χρέος. Αυτό όμως που κυρίως δεν ήταν δεδομένο ήταν η πολιτική που ακολουθήθηκε μετά. Γιατί η έξοδος από τα μνημόνια σήμαινε και σημαίνει μια σταδιακή ανάκτηση της κυριαρχίας ξανά για τη χώρα μας, μια σταδιακή ανάκτηση των πολιτικών πρωτοβουλειών και επιλογών, ξαναφέρνει λοιπόν την πολιτική στο τραπέζι, την ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση, καθώς και τη σύγκριση και την αντιπαράθεση των προγραμμάτων. Και αυτό βέβαια είναι υγεία για τη δημοκρατία. Γιατί ένα από τα μεγάλα θύματα των μνημονίων ήταν οι ίδιες οι δημοκρατικές διαδικασίες και ο ισοπεδωτικός μονόδρομος, ο μνημονιακός, ο οποίος λειτουργήσε και σαν άλοθη για μια σειρά από πολιτικές που επιβλήθηκαν από την κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση όλης της προηγούμενης δεκαετίας. Συνεπώς, αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα που ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ζητούν ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο είναι ότι από το Σεπτέμβρη, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας έκαναν συγκεκριμένες επιλογές που αφορούν ακριβώς αυτή τη διαφορετική πολιτική προσέγγιση, ένα διαφορετικό μείγμα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που αφορά τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα, αφορά τους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους, την πραγματική οικονομία και επιτέλους ένα νέο μείγμα πολιτικής. Και επειδή αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χατζηδάκης, προηγούμενα και αμφισβήτησε ότι η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση των πολλών, εγώ θα πω από αυτό το βήμα ότι αν είσαι κυβέρνηση των πολλών, αυτό αποδεικνύεται πρώτα απ' όλα από το τι πρεσβεύεις, ποιες πολιτικές και προγραμματικές θέσεις αναδεικνύεις, αλλά όταν είσαι κυβέρνηση, αποδεικνύεται από τις πολιτικές που θεσπίζεις στο Κοινοβούλιο και τα μέτρα που υλοποιείς. Τα μέτρα λοιπόν που από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά εξήγηλε τότε ο Πρωθυπουργός και τα οποία υλοποιήθηκαν όλα, ψηφίστηκαν μέχρι τα Χριστούγεννα και υλοποιούνται. Όπως τα μέτρα που ακολούθησαν μετά τα Χριστούγεννα. Μιλάω και για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σταδιακά τους τελευταίους μήνες, που αυτή τη στιγμή έχουμε 12 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του ντροπιαστικού υποκατώτατου μισθού. Και αυτά, να θυμίσω, ήταν τα μεγάλα εργασιακά πλήγματα του Δευτέρου Μνημονίου, τα οποία τώρα αποκαταστάθηκαν ακριβώς γιατί είμαστε σε αυτή τη νέα κανονικότητα, τη μεταμνημονιακή. Και έρχεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες, προχτές για την ακρίβεια στο Ζάπιο, και ανακοινώνει μια επόμενη μεγάλη δέσμη πολιτικών και μέτρων, όπου σε συνάρτηση με τις 120 δόσεις που ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Κακλαμάνης, προηγουμένως ανακοίνωσε την κατάθεση αυτού του κρίσιμου σχέδιου νόμου που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, μιλάω για τις 120 δόσεις που ξέρουμε ότι θα δώσει ανάσα ουσιαστική σε 5 εκατομμύρια τουλάχιστον Έλληνες πολίτες, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν προχτές δεν ήρθε απλώς να πει μέτρα. Ήρθε να παρουσιάσει, να εμβαθύνει και να δώσει ένα στρατηγικό βάθος μιας νέας, λογικής, αναπτυξιακής, αναδιανεμητικής και κοινωνικής. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και το έβαλε μάλιστα μέσα σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής σοβαρότητας και με μία προβολή για το 19 και το 20, αλλά που τα κρίσιμα μέτρα ήδη για το 19 θα έρθουν να ψηφιστούν, όπως είπε και ο ίδιος, την επόμενη εβδομάδα με άμεση εφαρμογή. Και όσον αφορά τη μείωση του ΦΠΑ και όσον αφορά την αναδιανεμητική αντίληψη για τη 13η σύνταξη και όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν, αυτά αποδεικνύουν
ότι είμαστε κυβέρνηση των πολλών. Δεν είναι μόνο αυτά που λέμε, είναι αυτά που κάνουμε και είναι και αυτά που προγραμματίζουμε τώρα που έχουμε δυνατότητα επιλογών. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή εδώ γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη χτες σε μία ομιλία η οποία είχε σαφώς προσωπικές στοχοποιήσεις και παραπολιτικές αναφορές και δυστυχώς δεν είχε καθαρά η προγραμματική τοποθέτηση, πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την πολιτική από το Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα. Μιλάει για παροχολογία, αλλά παροχολογία σημαίνει ευχολόγιο. Εδώ έχουμε μέτρα που ψηφίζονται και υλοποιούνται και μέτρα που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστούν και να υλοποιηθούν. Μιλάει για προεκλογικές παροχές. Και το ερώτημα είναι, έτσι θεωρούν ότι είναι παροχές τα μέτρα που αφορούν ουσιαστικά, είτε όσον αφορά τις 120 δόσεις, είτε αφορά το ΦΠΑ, είτε αφορά την αναδυναμητική λογική για τις συντάξεις, είτε τα εργασιακά. Αυτό είναι η αντίληψή τους τελικά για την αναδιανομή και για το κοινωνικό κράτος. Είτε μιλούν για ψίχουλα. Όποιος μιλάει για ψίχουλα, μάλλον είναι τελείως αποκομμένος από τις ανάγκες που βιώνει σήμερα ο άνθρωπος του μόχθου και η πλατιά πλειοψηφία της μεσαίας τάξης και των ασενέστερων στρωμάτων στη χώρα μας. Βέβαια, υπήρχε και η τελευταία γραμμή άμυνας, ότι είναι τα δικά τους μέτρα που υλοποιούμε. Αυτή τουλάχιστον είναι μια πιο θετική προσέγγιση, παρότι βέβαια δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες εντυπώσεις και απορίες για όλα αυτά τα μέτρα που ήταν δικά τους, γιατί τόσο καιρό είχαν διαφορετικές θέσεις. Χαρακτηριστικό το θέμα του αφορολόγητου, δεν θα επισέλθω σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Σήμερα λοιπόν είναι σαφές, και αυτό είναι και το νόημα μιας ουσιαστικής προγραμματικής συζήτησης στο Κοινοβούλιο, αλλά και εν όψη των κρίσιμων ευρωεκλογών και πολύ περισσότερο της πιο κρίσιμης αναμέτρησης των βουλευτικών εκλογών τον Οκτώβριο, τώρα που έχει νόημα ξανά η πολιτική αντιπαράθεση, γιατί ο κόσμος, ο λαός, έχει να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτικές, μία νεοφιλελεύθερη, με μάλιστα ακροδεξιά ρητορική και διολύσιση δυστυχώς πολλές φορές, και από την άλλη, μία σαφή προοδευτική κατεύθυνση, αναπτυξιακή, αναδιανεμητική, κοινωνική, δημοκρατική. Και αυτό είναι ένα δίλημα και για τις ευρωεκλογές, για μια, επειδή είναι και η μέρα της Ευρώπης σήμερα, μιας άλλης δημοκρατικής και κοινωνικής Ευρώπης, και φυσικά πολύ περισσότερο για τις βουλευτικές εκλογές. Και αν υπάρχει ένας τομέας όπου κατεξοχήν έχει νόημα η πολιτική και προγραμματική αντιπαράθεση, είναι ο τομέας της δημόσιας διοίκησης. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να επιμείνω περισσότερο και να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Εδώ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κρυφό πρόγραμμα, έχει φανερό πρόγραμμα. Αυτό που κάνει όμως παρουσιάζοντας το φανερό πρόγραμμα είναι το εξής. Έχει επιλεκτική μνήμη για το παρελθόν και αποκρύπτει τις συνέπειες του φανερού της προγράμματος. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν με 8 επιγραμματικά σημεία να τοποθετηθώ και να απαντήσω και σε αυτά που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, ανέφερε για τη δημόσια διοίκηση χτες, γιατί αυτό είναι και το νόημα μιας συζήτησης στην Εθνική Αντιπροσωπεία, και πολύ περισσότερο που ο κύριος Μητσοτάκης, την περίοδο της διακυβέρνησης Σαμαρά, για ένα μεγάλο μέρος αυτής της διακυβέρνησης, ήταν και υπουργός τότε διοικητικής μεταρρύθμισης. Να θυμίσω λοιπόν, για να μην υπάρχει επιλεκτική μνήμη, ότι στη διακυβέρνηση 12-14 είχαμε πάνω από 3.000 απολύσεις. Αν προσθέσουμε τις ΕΡΤ, τις απολύσεις, ξεπερνάμε τις 5.000. Είχαμε 1.800 θέσεις σε διαθεσιμότητα που απλώς δεν πρόλαβαν να απολυθούν επειδή έγιναν λίγο νωρίτερα οι εκλογές του 2015. Θέσεις οι οποίες όλες αποκαταστάθηκαν με τους πρώτους νόμους που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εδώ και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, που ήταν τότε υπουργός του ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που φέραν αυτό το νόμο, όπως επίσης και την περίφημη διαθεσιμότητα, η οποία ήταν με τον τρόπο που λειτουργήσε ο προθάλαμος των απολύσεων, που επίσης καταργήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν έχουμε μία πρώτη απάντηση, ότι ακόμα και σε μνημονιακή περίοδο υπήρχαν επιλογές. Διότι γιατί μπόρεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να αποκαταστήσει τις απολύσεις και να καταργήσει τη διαθεσιμότητα και να βρει συμφωνία και με τους θεσμούς. Πόσο μάλλον στην περίοδο τώρα που δεν έχουμε μνημονιακές υποχρεώσεις. Πάμε λοιπόν
στο φανερό πρόγραμμα. Μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης και μας λέει ότι θα επιστρέψει στη μνημονιακή ρύθμιση του 1:5. Ενώ σήμερα έχουμε το 1:1. Προσέξτε, το 1:1 απλώς σταματάει τη συρρήκνωση. Δεν διευρύνει το κράτος. Ήδη η δημόσια διοίκηση έχει 20% απώλειες και μία γύρανση του προσωπικού στα 50 με 55 έτη. Συγκεκριμένα λοιπόν, η προσλήψη του 19 βάσει των αποχωρήσεων του 18 είναι 9.040. Το 1:5, αν εφαρμοζόταν σήμερα, θα ήταν 1.800 θέσεις. Τίθεται τα εξής ερωτήματα. Ποιος θα προσληφθεί? Οι παραγωγικές σχολές του στρατού, της Διπλωματικής Ακαδημίας, της Αστυνομίας, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης καλύπτουν. Δεν υπάρχει ούτε ένας γιατρός, ούτε ένας καθηγητής, ούτε ένας υπάλληλος στα ΚΕΠ, ούτε ένας ερευνητής, επειδή μας είπε για τους επιστήμονες, τίποτα. Ακούω λοιπόν τον αντίλογο σε διάφορες συζητήσεις με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα κάνουμε, λέει, εσωτερικές μετακινήσεις. Σωστή η κινητικότητα. Και εμείς εφαρμόζουμε το θεσμό και μετά θα αναφερθώ. Ερώτημα. Όταν δεν έχεις γιατρούς και καθηγητές, τι θα πας να βάλεις? Θα πας να βάλεις διοικητικούς ή τεχνολόγους να κάνουν τους γιατρούς και τους καθηγητές? Εδώ απλώς δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν νοσηλευτές, δεν υπάρχουν καθηγητές. Αυτό δεν λύνεται με κινητικότητα. Εκεί που μπορούμε σε διοικητικές θέσεις, συμφωνούμε με κινητικότητα και το εφαρμόζουμε. Τι κρύβει λοιπόν αυτό? Αυτό κρύβει δύο πράγματα. Είτε γι' αυτό λέω υπάρχει φανερό πρόγραμμα το οποίο δεν εξηγεί τις συνέπειες, είτε στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν, αλλά να το πείτε αν είναι αυτό, την ιδιωτικοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει αυτός ο λογαριασμός. Να είμαστε σαφείς. Πολύ περισσότερο. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης χτες ότι ο αριθμός των πτυχιούχων το 2018, θα τα απαντήσουμε όλα εδώ και με στοιχεία, είναι, λέει, 10% στις προσλήψεις του 18. Προφανώς δεν έχει καλή ενημέρωση ή δεν έχει επικαιροποιημένη ενημέρωση, γιατί εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω την ενημέρωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καταθέτω λοιπόν στα πρακτικά τα στοιχεία που έψαξα και εγώ σήμερα υπεύθυνα στο Υπουργείο από την απογραφή που δεν την έχει αμφισβητήσει κανείς ούτε στην Ευρώπη ούτε κανένα κόμμα. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά, αγαπητοί βουλευτές, δείχνουν ότι το 2018, τώρα που έχει κλείσει το έτος, έγιναν 7.220 προσλήψεις μονίμων στο δημόσιο. Εξ αυτών, οι 3.545 ήταν ΠΕ, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι 1.110 ΤΑΦΕ, ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων. Ποσοστό, το ποσοστό είναι 64,5% των προσλήψεων. Και το καταθέτω για τα πρακτικά. Και παρακαλώ να έρθετε, αν θέλετε, να δείτε και την απογραφή, για να μην λέμε πράγματα που δεν στέκουν. Όσον αφορά τις υπόλοιπες προσλήψεις, το δημόσιο έχει ανάγκη και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα σας πω για την 3K, που αφορά την καθαριότητα στους δήμους, που είναι μια πολύ, που είναι μια μεγάλη προκήρυξη, σε εξέλιξη και όπου πέρσι και έχουν ληφθεί υπόψη αυτά τα στοιχεία της 3K που αφορά, μπήραν οι προσωρινοί πίνακες, σε προσελήφθησαν και αφορά φυσικά τους υπαλλήλους καθαριότητας, όπου είναι και ανταποδοτικά τέλη. Δεν κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Το ερώτημα είναι, είναι λιγότερο σημαντικό για το δημόσιο συμφέρον, τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής στην πόλη και στα χωριά μας, να υπάρχουν υπάλληλοι καθαριότητα στους δήμους, που ξέρουμε την ομοιρία που υπήρχε τόσα χρόνια? Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν, μήπως εδώ υπάρχει ένα άλλο κρυφό πρόγραμμα ως απόλυξη του 1:5, ακόμα και εδώ που είναι ανταποδοτικά τέλη, ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητα των δήμων? Να μας το πείτε ανοιχτά, να το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Εμείς πάντως ξέρουμε ότι όταν επενδύουμε σε μόνιμο προσωπικό και πολύ περισσότερο με ανταποδοτικά τέλη, έχουμε καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερες εργασιακές σχέσεις και έχουν και προοπτική αυτοί οι άνθρωποι. Να προχωρήσουμε όμως, να πούμε και άλλα θέματα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση απαξίωσε την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και δεν έκανε διαγωνισμούς? Εκεί βγαίνουν τα επιτελικά και επιλεκτικά. Η πιο επιλεκτή της δημόσιας διοίκησης. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τρεις συνεχόμενες χρονιές, και τώρα ετοιμάζουμε και την τέταρτη προκήρυξη, προχωράει.
σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, όταν λέμε κάποια πράγματα, πρέπει ταυτόχρονα και να τα εξηγούμε. Όπως επίσης, θα ήθελα και εδώ μια τοποθέτηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Όταν είπε αυτά χτες ο κύριος Μητσοτάκης, αγνόησε άραγε ότι είναι 2.000 προκηρύξεις γιατρών σε εξέλιξη και 4.500 καθηγητών, που είπε πριν και ο συνάδελφος ο κύριος Γαβρόγλου για την ειδική αγωγή, όπως και η προβολή στο μέλλον για τους καθηγητές, τους γιατρούς και το λοιπό προσωπικό. Δεν νομίζω ότι το αγνόησε, γιατί εδώ έχουμε και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά έχουμε και απαραίτητες προσλήψεις στο λοιπό προσωπικό της υγείας όσον αφορά τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Εμείς επιλέξαμε, και ιδιαίτερα μετά τη μνημονιακή εποχή, να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος. Πρώτα απ' όλα θεσμικό, ενισχύοντας το ΑΣΕΠ, βάζοντας για πρώτη φορά έναν πολυετή και ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων βάσει του νόμου που περάσαμε τον περασμένο Γενάρη, ο οποίος ήδη εφαρμόζεται, γιατί δεν είναι αυτός σκοπός η προσλήψη στο δημόσιο. Είναι όμως προϋπόθεση για να λειτουργεί το δημόσιο. Είναι ψευτοδίλημα το μικρό ή το μεγάλο κράτος. Αυτό που πρέπει να απαντήσουμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι ποιο είναι το αναγκαίο κράτος. Η αναγκαία διοίκηση που διασφαλίζει το κράτος δικαίου, τη λειτουργία των θεσμών της δημοκρατίας, το κοινωνικό κράτος και που πραγματικά μπορεί και τη στρατηγική την αναπτυξιακή της χώρας να εξυπηρετήσει και φυσικά να είναι εντός των δημοσιονομικών πλαισίων. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και εφαρμόζουμε. Ταυτόχρονα, δώσαμε ένα ιδιαίτερο βάρος όσον αφορά τα κοινωνικά και τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί εδώ να επανέλθω σε ένα άλλο θέμα. Ξεχνά ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ανέφερε χτες σκοπτικά το θέμα της αξιολόγησης, ότι με τη δική του Υπουργεία είχε μπει η περίφημη αξιολόγηση με το τιμωρητικό 15% που οδηγούσε σε υποχρεωτικό 15% ανεπάρκειας, που οδηγούσε αυτόματα σε διαθεσιμότητα και φυσικά σε πιθανή απόλυση στο κλίμα των απολύσεων. Κάτι που ο ίδιος αναγκάστηκε να αποσύρει τότε, σας θυμίζω, από την κατακραυγή που είχε στο εσωτερικό του δικού του κόμματος. Εμείς λοιπόν έπρεπε να κάνουμε ολόκληρη μάχη αποκατάστασης εμπιστοσύνης όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά τι είναι αξιολόγηση, για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα αξιολόγησης τέτοια, τα οποία έρχονται και φτάνουν στο 84,5% σε σχέση με την αξιολόγηση που έληξε πέρσι, τον Οκτώβρη, και που πιστεύουμε ότι σε αυτή την σειρά της αξιολόγησης που θα γίνει και ψηφιακά, θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί η αξιολόγηση είναι για να έρθει να στηρίξει την ποιότητα και την αναβάθμιση του δημοσίου και όχι να τιμωρεί και να εκφοβίζει τους υπαλλήλους. Πολύ περισσότερο, η αξιολόγηση δεν εξαντλείται στους δημοσίους υπαλλήλους. Η αξιολόγηση αφορά τις ίδιες τις δομές της διοίκησης, τις πολιτικές που εφαρμόζονται, αλλά πολύ περισσότερο και τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό το λόγο, πάλι με τον νόμο 4590, θεσμοθετήσαμε και ήδη το παρουσιάσαμε το παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να μπορεί να αυτοξιολογείται κιόλας η δημόσια διοίκηση και οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι απλώς, λέω, μεταρρύθμιση και έγινε, είναι να μπορεί πραγματικά να είναι και να αξιολογούνται τα αποτελέσματα και να προσαρμόζονται. Και όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, διευρύναμε σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τα δικαιώματα των οικογενειών, των γονέων, τις άδειες των μητέρων για τις ασθένειες των τέκνων, την κινητικότητα για θέματα υγείας όλης της οικογένειας. Διευρύναμε τη δυνατότητα άδειας εξετάσεων. Καταργήσαμε την απαράδεκτη ρύθμιση ότι δεν μπορούσες να κάνεις μεταπτυχιακά μετά τα 45 έτη. Εξομοιώσαμε τους μονίμους και τους συντάξα θέματα εκπαίδευσης. Και θα σταθώ ιδιαίτερα στα ΑΜΕΑ, όπου έχουμε κάνει στη δημόσια διοίκηση πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Ανέφερε και ο Πρωθυπουργός χτες ότι με τον νόμο του 2016 το 15% στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ υποχρεωτικά πηγαίνει στα ΑΜΕΑ. Εμείς ήρθαμε και ενισχύσαμε αυτό με τον νόμο 4590, λύνοντας ένα πρόβλημα που αφορούσε, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, τα άτομα με κόφωση. Ταυτόχρονα προχωρήσαμε να δώσουμε μειωμένο ωράριο σε όλες τις μητέρες που έχουν παιδιά και στους πατέρες ανάλογα, που έχουν παιδιά με ΑΜΕΑ και εργάζονται στο δημόσιο. Και είμαστε και περήφανοι γιατί και στα ΚΕΠ, πέραν το ότι περάσαμε τον νόμο 4591 που εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε όλες τις ηλεκτρονικές δομές
της Δημόσιας Διοίκησης και μάλιστα χτες που επισκεφτήκαμε και το Εθνικό Τυπογραφείο έχω και τη χαρά να σας πω ότι προχωράει και ένα πρόγραμμα μέσω Ιούνιο θα ολοκληρωθεί όπου θα μπορούν και οι συμπολίτες μας που έχουν πρόβλημα όρασης να μπορούν να πηγαίνουν και να έχουν πρόσβαση στα ΦΕΚ πλέον με ένα ειδικό σύστημα που θα εφαρμοστεί. Αλλά προχωράμε και σε προσλήψεις στα ΚΕΠ και για δημοσίους υπαλλήλους που γνωρίζουν γραφή Μπράιλ καθώς και ελληνική νοηματική γλώσσα για να κάνουμε πιλωτικά ΚΕΠ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για τα άτομα που έχουν κόφωση και τύφλωση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, λέγοντας αυτά πιστεύω ότι αυτό που είναι κρίσιμο και ζητάμε την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής είναι με την αξιοπιστία και τη συνέπεια του προγράμματος που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα να μπορέσει να ολοκληρώσει όλο αυτό το έργο και πολύ περισσότερο όσον αφορά ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα προοπτικής για το μέλλον της χώρας μας, το αναπτυξιακό, το κοινωνικό, σε αυτή τη νέα εποχή. Η ανάδειξη μιας προοδευτικής αριστερής πρότασης είναι ανάγκη κοινωνική της εποχής μας, πολιτική της εποχής μας και δημοκρατική. Αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης ζητάμε αύριο από το Κοινοβούλιο. Αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης πιστεύουμε ότι θα μας δώσει ο λαός και στις ευρωεκλογές και πολύ περισσότερο με μια ισχυρή νέα προοδευτική εντολή στις βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό.